ο κύριος Μουρελάτος από το Newsit και να ετοιμάζεται η κυρία Σαδανά από το Action 24. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας, εκ δεξιών σας. Μιλήσατε στην εισαγωγική σας τοποθέτηση για το επιβεβλημένο κατ' ουσίαν της πολιτικής και θεσμικής σταθερότητας, εθνικής ενότητας, με αφορμή και την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και διερωτώ με αν συμμερίζεστε ή αν σας καλύπτουν πολιτικά οι σκληροί χαρακτηρισμοί που επιστράτησε χθες ο Πρωθυπουργός στην δική του ομιλία εδώ από τη ΔΕΘ για να επιτεθεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Σαμαράς, θυμίζω, μίλησε για τον ΣΥΡΙΖΑ που υπερασπίζεται ακραίους τρομοκράτες και για τον ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος καλύπτει τους κουκουλοφόρους που έκαψαν την Αθήνα προ ολίγων ετών. Ρωτώ λοιπόν εάν αυτό εσείς πολιτικά το συμμερίζεστε και αν θα ήσασταν διατεθειμένος στην πορεία των επόμενων κρίσιμων μηνών να εκλέξετε πρόεδρο της Δημοκρατίας από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει ακουστεί, ας πούμε, ο κύριος Κωνσταντόπουλος. Ευχαριστώ. Εμείς έχουμε καλέσει το ΣΥΡΙΖΑ να συμπράξει τη διαδικασία εκλογής του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Ούτε κάνουμε έλεγχο κομματικών φρονημάτων των υποψηφίων Προέδρων της Δημοκρατίας. Θέλουμε δημοκράτες όμως, ανθρώπους, πατριώτες, αξιοπρεπείς. Μπήκαμε σε καμιά τέτοια συζήτηση, συνένεση με το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θα έλεγα μακάρι να μπαίναμε για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το προτείνουμε. Να εκλέξουμε όλοι μαζί έναν Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τώρα, ως προς τα άλλα θέματα, είναι αναμφίβολο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να σταματήσει τον διπλό και αμφίσιμο λόγο. Σε όλα τα θέματα. Χρειάζεται ξεκάθαρη τοποθέτηση στα θέματα δημοκρατίας, τρομοκρατίας, πολιτικής βίας. Και καλούμε τον ΣΥΡΙΖΑ και όλες τις πολιτικές δυνάμεις να διασφαλίσουμε την εθνική ενότητα. Να τη διασφαλίσουμε στον αγώνα κατά της Χρυσής Αυγής, στον αγώνα κατά της πολιτικής βίας από οπουδήποτε και αν προέρχεται και σε οποιοδήποτε επίπεδο, γιατί η συμβολική βία φέρνει την υλική βία, να έχουμε υψηλό επίπεδο συνένεσης στα εθνικά θέματα, στην εξωτερική πολιτική, στην ευρωπαϊκή πολιτική της χώρας και στην προστασία των θεσμών.